Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ Λαμία και ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης είναι τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας που προέκυψαν μετά τη σημερινή κλήρωση. Την παρουσία ξένων διαιτητών ζήτησε ο Αστέρας, με τις υπόλοιπες ΠΑΕ να μην φέρουν αντίρρηση. Η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου δεν ανέδειξε πρόωρο τελικό δικεφάλων. Ο κάτοχος του θεσμού ΠΑΟΚ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στην Τούμπα. Δεν υποτιμούμε κανένα αντίπαλο. Δεν ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια, όπως ανέφερε και ο κ. Μποροβίλος, στην αντίστοιχη φάση αποκλειστήκαμε από τον Αστέρα. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εύχομαι και ελπίζω να γίνουν καλοί αγώνες. Η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στη Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι δύο ομάδες ήταν μαζί και στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης στην τρέχουσα σεζόν. Τα πρώτα μάτς θα διεξαχθούν 3 και 4 Απριλίου και η ρεβάνς Μεγάλη Τετάρτη 24 και Μεγάλη Πέμπτη 25 του ίδιου μήνα. Το ταξίδι συνεχίζεται. Εμείς έχουμε κάνει ήδη την υπέρβασή μας σαν ομάδα. Κληρωθήκαμε με την ομάδα της ΑΕΚ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πριν την έναρξη της κλήρωσης, ο εκπρόσωπος του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβίλος, ζήτησε για την αξιοπιστία του θεσμού να οριστούν ξένοι διαιτητές στους αγώνες των ημιτελικών, μια πρόταση που δεν βρήκε αντίθετη στις υπόλοιπες 3 ομάδες. Όταν η ΚΕΔ για τα σημαντικά παιχνίδια της σεζόν επιλέγει να φέρει ξένους διαιτητές, δεν βλέπω το λόγο για αυτά τα 2 και 2 παιχνίδια που είναι ημιτελική και είναι εξαιρετικά σημαντικά παιχνίδια και για τις 4 ομάδες, να μην επιλεγεί η λύση των ξένων διαιτητών. Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο αίτημα, το οποίο ευελπιστώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντί για τις 18 όπως είχε αρχικά οριστεί. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.